την πάτησα σήμερα. Ήθελα να κάνω ρολό με αυγά στο φούρνο με πατάτες, που το κάνω με μοσχαρίσιο και μάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο φαΐ, αρέσει πολύ και στο Βασίλη και στον Αλέξανδρο. Το κάνω και συχνά όταν έχω τραπέζι, γιατί βολεύει. Μπορείς να το σερβίρεις και κρύο, σημαντικό αυτό, στο τραπέζι. Λοιπόν, ξέχασα να βγάλω το κιμά να ξεπαγώσει και την έχω πατήσει. Οπότε τι να κάνω, είπα θα κάνω ένα αναρακά. Γι' αυτό πάντα έχω λαχανικά στην κατάψυξη, γιατί είμαι και λίγο έκτακτο περιστατικό. Άλλη μέρα θέλω να μαγειρέψω, άλλη μέρα μαγειρεύω. Γιατί αν αρχίσει η δουλειά στο μαγαζί, βγαίνω εκτός προγράμματος, να τα λέμε και αυτά. Οπότε τι να κάνω, αφού δεν έχω το κιμά, λέω θα κάνω αρακά. Δεν πειράζει. Και ο αρακάς καλός είναι. Και χρειάζεται στη διατροφή μας, ρε παιδιά. Στο YouTube θα το δεις ολόκληρο το βίντεο, γιατί αν είσαι στο Instagram δεν μπορείς να το δεις ολόκληρο, να ξέρεις. Τα ετοίμασα όλα τα σύνεργα. Καθάρισα τις πατάτες, το κρεμμύδι, θα τρίψω την ντομάτα. Έχω εδώ το άνηθο, τον αρακά, λάδι, αλάτι, πιπέρι, όλα είναι έτοιμα. Όπως βλέπεις θα πάω και για μια βουτιά μετά. Αφού έχει καλό καιρό, δεν θέλω να τη χάσω τη βουτιά. Κρίμα είναι. Η θάλασσα βέβαια είναι κρύα. Είναι κρύα. Γι' αυτό είμαι και με τη στολή. Κάτσε να κόψω τα κρεμμυδάκια και τις πατάτες να είμαι έτοιμη. Ένα φλιτζάνι λάδι θα βάλω. Δεν το γέμισα πολύ γιατί όλη την ώρα φωνάζεται ότι βάζω πολύ λάδι. Θα κόψω και τις πατάτες. Εγώ τις κόβω μικρές για να γίνει γρήγορα το φαΐ. Γιατί θα να πάω και για μπάνιο, εντάξει. Καταλαβαίνεις τώρα, ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για χάσιμο. Εμείς οι εργαζόμενες μητέρες θα κάνουμε όλα γρήγορα, να το ξέρετε. Οι γυναίκες που έχουν πολύ χρόνο για το σπίτι και για την κουζίνα, οκ, κάνουν κατόρεση. Αλλά εγώ δεν είμαι σαν αυτές. Βάζω και τον αρακά. Εγώ δεν τα τσιγορίζω πολύ, λίγο τα τσιγαρίζω. Είπαμε, είμαι λίγο του υγιεινού τμήματος. Κάτσε να τρίψω και την ντομάτα. Να βάζεις πάντα φρέσκια ντομάτα. Γίνεται καλύτερο το φαγητό. Συμπληρώνω και μισό ποτήρι νερό. Και θα βάλω αλάτι και πιπέρι. Μία κουταλιά αλάτι βάζω εγώ. Και μετά βάζω και πιπέρι. Ούτε πιπέρι βάζω πολύ, γιατί δεν κάνει να τρώω πολύ πιπέρι. Αν και μου αρέσει το πιπέρι, τι να κάνω. Μεγαλώνοντας είπαμε, κάποια πράγματα απαγορεύονται. Και συντονιζόμαστε για να μην έχουμε προβλήματα. Το ανακατεύω καλά. Και το άνηθο θα το βάλω προς το τέλος, γιατί μου αρέσει να μην είναι πολύ νιανιά, θέλω να είναι λίγο ζωντανό. Μ' αρέσει το ζωντανό άνηθο, τι να κάνω. Έβαλα πολύ άνηθο, το ξέρω. Αν το ανακατέψεις όμως χάνεται. Και είναι και ωραίο, είναι άγριο άνηθο. Μου το είχε δώσει η πεθερά μου όταν πήγα Αθήνα. Δεν βρίσκεις πάντα άγριο άνηθο. Αλλά νοστιμίζει τόσο πολύ το φαγητό. Και γενικά αυτές οι έντονες γεύσεις σε μένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, περιμένω να γίνει. Έτοιμο το φαγητό μας. Καλή μας όρεξη.